καλημέρα κύριε Λύκο. Πυκνώνουν οι διάσημοι από ό,τι φαίνεται που λανσάρουν. Πυκνώνουν οι διάσημοι γιατί γιγαντώνεται η κρίση. Και επειδή εγώ δεν θέλω να χαίρομαι μόνο σε ένα μπουμπούλα που μιλήσετε για κάποιο Λύκο, δεν ξέρω αν νούσατε εμένα. Όχι, εγώ θέλω απλά. Όχι, κύριε Λύκο. Εγώ απλά θέλω να είμαι χρήσιμο τούτες τις στιγμές, τούτες τις ώρες που, αν θέλετε, ειδικά η Ευρώπη βιώνει αυτό τον Αρμαγεδόνα. Σε όλα τα επίπεδα. Σημειώστε κάτι εδώ μεταξύ. Μετά από αυτό έρχεται και η χρηματοπιστωτική κρίση. Ολόκληρο το σύστημα θα εκτιναχθεί πέρα από τις κοινωνικές εκρήξεις. Κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί δεν μπορούν να δανειστούν. Καταλαβαίνετε τι έπεται. Έχω και κάποια άλλα στοιχεία να σας δώσω σήμερα που πραγματικά μιλάμε για μια ζωφερή εικόνα, ζωφερή κατάσταση. Τα έντομα και όλα αυτά θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν στη ζωφερή εικόνα. Ενεργειακά το έχουμε καταλάβει όλοι, κύριε Λύκο. Ενεργειακά, εγώ σας λέω μόνο το εξής. Προσέξτε. Ο επικεφαλής, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, προσέξτε, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τι λέει? Λέει ότι πρέπει η Ευρώπη να μειώσει κατά 12 BCM την κατανάλωσή της από φυσικό αέριο. Υγροποιημένο και μη. Δηλαδή περίπου 130 δεξαμενόπλαια LNG λιγότερα. Και έρχεται παράλληλα το Ινστιτούτο Μπρίγκελ, το οποίο τι λέει? Η Ελλάδα, λέει, κινδυνεύει με blackout μαζί με τις χώρες της Βαλτικής, αν δεν μειώσουμε 50% την κατανάλωση του ρεύματος. Επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ενώ οι άλλες χώρες 10 με 15%. Και σημειώστε ότι ό,τι εξοικονόμηση και να κάνουμε ενέργειες, δηλαδή φώτα, κλιματιστικά και ούτω καθεξής, δεν πρόκειται να υπερβούμε το 8 με 10%. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό? Για ποια παραγωγή μιλάμε? Το αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή γυρνάμε σε καταστάσεις παλαιολιθικές. Θα πάμε στην ενεργειακή εποχή του χαλκού. Πώς θα μπορέσει η μικρή Ελλαδίτσα, η οποία δεν έχει προβλέψει για τίποτα? Έκλεινε τους λιγνίτες το 21 μέχρι το 23, άνοιγε την Τελεμαϊδα 5, έδινε 1,5 δις. Μετά όχι, έλεγε θα γίνει φυσικό αέριο. Τώρα θέλει να την ξανακάνει πάλι με λιγνίτη. Και όλα αυτά γιατί? Στο όνομα του πράσινου τζόγου. Στο όνομα του πράσινου τζόγου, γιατί κάποια στιγμή μετά την πτώση του τείχου στο 89, κύριε Σαχίνη, με την επικράτηση των new liberalism, να το πούμε έτσι, νεοφιλελεύθερους, ακραία νεοφιλελεύθερους, τα πάντα έγιναν τζόγος, χρηματιστήριο. Η ανθρώπινη ζωή, η ανθρώπινη τροφή, το νερό, η ενέργεια, τα πάντα. Ακόμα και η κυριαρχία μιας χώρας. Τζόγος στα πάντα, γιατί μπορούσαν να βγάλουν πολύ πιο εύκολα χρήματα από ότι να βασιστούν στην εμπράγματη παραγωγή. Δηλαδή να παράγω τροφή, να εξορυγνύω με τα λεύματα. Αν θέλετε να έχω και στρατιωτική ισχύ, αλλά εδώ τώρα το παιχνίδι παίζει εντελώς διαφορετικά. Είδατε τι είπατε προηγουμένως με το Αντόνοφ. Ναι. Δηλαδή παντού τι έχει επικρατήσει? Ένας άκρατος μαυραγωρητισμός. Ανήκω στους ισχυρούς, άρα δεν πάω φυλακή. Ό,τι και να κάνω. Είδατε τι γίνεται αυτές τις μέρες, δεν θέλω να. Ναι, ναι, βεβαίως. Πώς δεν είδαμε? Σε περισσότερες λεπτομέρειες. Μάλιστα. Μπορώ εγώ και παίζω με λαθρέμπορους. Άρα μπορώ και μεταφέρω πολεμικό υλικό. Μπορώ εγώ να εξαγοράζω δίθεν ελευθερωτές μαχητές. Άρα μπορεί και να έχω ένα καλό στρατό. Εδώ όμως στο τέλος της ημέρας καταλαβαίνετε ότι όλοι περνάμε από το ταμείο. Επειδή κύριε Λύκο είχατε πολύ έγκαιρα πει ότι δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, δεν είναι μόνο η ικτρή κατάσταση του πολέμου μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι ένα ολόκληρο οικοδόμημα που μας οδηγεί εκεί που μας οδηγεί. Θέλω να μου πείτε πραγματικά, το είχατε πει κιόλας, ότι φοβούμαι ότι στο τέλος ακόμη και αυτοί που κάνουν τους σχεδιασμούς και υλοποιούν θα αυτοπαγιδευτούν μέσα στα σχέδιά τους. Αυτό πιστεύετε ότι βιώνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή? Κοιτάξτε, η Ευρώπη αυτό που βιώνει είναι το εξής, ότι ας πάμε λίγο πιο πίσω. Το 2010 αναγκάζουν ειδικά τις χώρες του Νότου, επειδή ακριβώς τις ελέγχουν, και τους λένε, με την κυρία Μέρκελ αν θυμάστε τότε, ότι ξέρετε, εσείς θα πάτε προς μια πράσινη ανάπτυξη όπου από εμάς θα παίρνετε κυρίως ανεμογεννήτριες και όχι φωτοβολταϊκά. Γιατί ξέρετε, με τα φωτοβολταϊκά μπορώ να προβλέψω ποιες ώρες της ημέρας θα έχω περισσότερο ήλιο για να κάνω αποθήκευση ενέργειας ή να μεταπολίσω το ρεύμα. Με τις ανεμογεννήτριες δεν μπορώ να το ξέρεις αυτό, πότε θα φυσήξει και πότε όχι. Είναι βασικό χαρακτηριστικό. Οπότε τους λένε ότι πηγαίνετε προς την πράσινη ανάπτυξη, αλλά πού βασιζόταν αυτή?
σε 15 ετή συμβόλαια με το φθηνό φυσικό αέριο, όπου τι είχε προβλέψει η Γερμανία, θα κάνει το Nord Stream 1 και το Nord Stream 2, αποκλείοντας την Ουκρανία, ώστε ουσιαστικά αυτή να ήταν ο μεταπράτης ως προς όλη την Ευρώπη του φθηνού φυσικού αέριου. Και προσέδεσε, Ραντιέρης δηλαδή, και προσέδεσε όλη την Ευρώπη πάνω στο άρμα αυτό. Και μέσω των μνημονίων τα επέβαλε. Και ειδού τώρα το αποτέλεσμα. Απλά οι Αμερικανοί, όπως καταλαβαίνετε, κάποια στιγμή υπήρχαν και αυσυμμαχίες, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών κατά το παρελθόν, αλλά απλά οι Αμερικανοί αυτοί ποτέ δεν το συγχώρησαν σε ό,τι αφορά την Γερμανία. Και έρχονται τώρα να παίξουν αυτό το παιχνίδι που παίζουν. Βέβαια, προσέξτε, είναι σαν τα σκουπίδια που τα αφήνουμε όχι μπροστά από την πολυκατοικία μας, αλλά μπροστά από την πολυκατοικία του γείτονα. Αυτοί λοιπόν κάνανε και είπανε για κυρώσεις, εφόσον έχουν στρατική ισχύ, αλλά ουσιαστικά η Ευρώπη θα είναι αυτή η οποία θα επιβάλλει τις κυρώσεις και θα υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημία. Αυτό κάνει η Αμερική. Και όλοι βέβαια τώρα βλέπετε παγκοσμίως, είτε λέγονται δημοκρατικοί, είτε ρεπουμπλικάνοι, είτε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσβλέπουν σε μια διαφορετική κατάσταση αναφορικά με τις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική, στο Κογκρέσο. Εδώ βγαίνει ο Μπλερ, προσέξτε ο Μπλερ και λέει, προχθές, τον άκουγα, τελειώσαμε, λέει, σε ό,τι αφορά ως Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε. Τελειώσαμε. Ο Μπλερ, παιδί εξ ολοκλήρου του συστήματος, του στρατιωτικού εξοπλιστικού αυτού λόμπι που τον ανέθρεψε κιόλας. Και λέει, τελειώσαμε ως Ευρώπη. Και βλέπετε ότι ο ένας μετά τους άλλους, μετά τον άλλον, οι ηγέτες της Ευρώπης, των μεγαλύτερων κρατών, αρχίζουν και καταραίουν. Ρούτε, Μπόρις, Τζόνσον, Ντράγκη. Ο Ντράγκη γιατί νομίζετε θέλει να παραιτηθεί? Βλέπει τι έρχεται. Έμπειρος, εμπειρότατος τραπεζίτης. Βλέπει ακριβώς τι έρχεται. Και ως Πόντιος Πιλάτος θέλει να αποφύγει τούτο το πικρόν ποτήριο. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Λύκο. Είναι τόσο δύσκολο να κάνει μια χώρα κινήσεις ακόμη και μέσα σε αυτό τον κικαιώνα που θα δίνουν λύσεις στον κόσμο της, μιας και ο κόσμος της κάθε χώρας είναι η κορμοστασιά και η βάση μιας οικονομίας? Δηλαδή αν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πτωχεύσουν και οι λαοί πεινάσουν, δεν σκέφτονται αυτοί που κάνουν τις business, όπως εύγλωτα λέει ο κύριος Λύκος, ότι δεν θα υπάρχουν business γιατί δεν υπάρχουν καταναλωτές? Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Ξέρετε, στον κόσμο του χρηματιστηρίου, αν δεν μπορώ να τζογάρω στην Ευρώπη, θα πάω να τζογάρω στην Ινδονησία. Θα πάω να τζογάρω στη Σρι Λάγκα, όπως είπατε προηγουμένως. Που κατέρευσε. Εντάξει, που κατέρευσε. Γιατί και εκεί τζόγος ήταν, γι' αυτό κατέρευσε. Με το παραμύθι της πράσινης ανάπτυξης και της μείωσης των χημικών λιπασμάτων και των εντατικών καλλιεργιών. Που εμείς οι περιβαλλοντολόγοι τα λέμε χρόνια αυτά πριν. Ότι πρέπει να πάμε από εντατικές, εκτατικές καλλιέργειες κτλ. Αλλά όχι με αυτή τη μορφή. Εδώ είναι ότι έχουν μπει μεγάλες εταιρείες μέσα, οι οποίες παίζουν το παιχνίδι και έχουν, αν θέλετε, έχουν πορτφόλιο το οποίο είναι πολύ πιο δυνατό από ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει η Ελλάδα ή η Σρι Λάγκα ή οτιδήποτε. Άρα μπορούν και επιβάλλουν όχι μόνο στρατηγικές, όχι μόνο πολιτικές, μπορούν και επιβάλλουν και κυβερνήτες κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούν και επιβάλλουν κυβερνήτες. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή βλέπετε, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι όλος αυτός ο κόσμος που πριν την πανδημία, οι χώρες δηλαδή που πριν την πανδημία, αν θέλετε, ήτανε, τις είχανε στο πίσω κάθισμα, κάπως πιο παρακατιανές εντός εισαγωγικών, τώρα βλέπετε όλες αυτές συνασπίζονται. Και εδώ είναι το πρόβλημα που δεν διείδαν οι δυτικοί, ότι ο Πούτιν δεν ήταν μόνος του. Είχε και την Ινδονησία, είχε και την Ινδία, είχε και την Κίνα, είχε και τη Βραζιλία και τη Σαουδική Αραβία και τη Μέση Ανατολή. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να λοιπόν τα BRICS που ουσιαστικά τώρα σηκώνονται και θα δείτε ότι στα επόμενα 30 χρόνια ότι θα έχουμε μια πλήρη αλλαγή αυτού του κόσμου έτσι όπως το γνωρίζουμε τουλάχιστον εμείς ως σήμερα. Λοιπόν, αφήνω αυτά κύριε Λύκο. Όχι ότι είναι αμεληταία, αυτά είναι τα επίδικα. Τα συζητάμε μαζί σας 3 χρόνια τώρα και έρχομαι λίγο στα καθημάς. Και έρχομαι στα καθημάς γιατί είστε επίσης, πρέπει να το πω, από εκείνους που έχουν ανοίξει μια συζήτηση για το πώς στη χώρα αυτή, εν ώψη και αυτών που φαίνεται ότι έρχονται, θα έπρεπε να ξαναδοθεί ουσιαστική πνοή στον πρωτογενή της τομέα, στον ορυκτό της πλούτο, εσείς τα έχετε πει αυτά,
και να μπορέσουμε όχι μόνο με δική μας αυτάρκεια να καλυφθούμε, αλλά αν θέλετε να μπούμε και σε αυτό το παγκόσμιο δίκτυο διανομής με άλλους όρους, βασιζόμενοι στην ποιότητα κτλ. Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, πέρυσι ήταν η Βόρειος Εύβοια, η Βόρεια Εύβοια. Φέτος, μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, είναι τα νότια και είναι πανέμορφα τα νότια, για όσους ξέρουν, του Ρεθύμνου. Έχω πάει. Έχετε πάει. Πραγματικά, ναι. Πώς να σας πω, παρά στη ψυχή μου. Αυτά τα μέρη τα έχω περπατήσει. Τα έχω περπατήσει με εργαστήριο οικολογίας εκεί πέρα, με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και μόνος μου, δηλαδή είναι τι να σας πω. Συγγνώμη, πριν πείτε κάτι, επιτρέψτε μου, στέλνει ο φίλος το Free Pen ο Στρατής ο Μαζίδης το εξής. Για τα προηγούμενα και θα πάμε στο Ρεθυμνό και γενικά στον πρωτογενή τομέα και τι έχει υποστεί. Λοιπόν, λέει η κύριε Λίκο, οι ανεμογεννήτριες από ορισμένα Μποφόρ και πάνω δεν δουλεύουν γιατί διαλύονται. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε στην Κάριστο, στην πατρίδα σας, γίνεται ο κακός χαμός από αέρα και σχεδόν όλες είναι σταματημένες. Αυτή την πράσινη ανάπτυξη μας λένε. Οι ανεμογεννήτριες δουλεύουν 3 έως 6 μποφόρ. Προσέξτε, γιατί πάνω διαλύονται και πιο πριν και κάτω από 3 δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Εκεί τώρα στην Κάριστο, για να καταλάβετε, έχουμε 2 ειδών ανέμους, τους ονομάζουν εκεί οι χωρικοί από τα χωριά, επειδή ακριβώς ξέρουν. Είναι η τραπεζά, είναι οι καρεκλάτοι, οι οποίοι παίρνουν καρέκλες και είναι και τραπεζάτοι. Δηλαδή παίρνουν ολόκληρα τραπέζια ξύλινα, για να καταλάβετε τι γίνεται. Γι' αυτό και πήγανε, αποψηλώσανε όλα τα βουνά στην Κάριστο, αφού καήκανε τα βουνά και συνεχεία μπήκανε ανεμογεννήτριες. Αν δείτε εκεί πέρα υπάρχουν κουφάρια ανεμογεννητριών που κανένας δεν πάει να τις μαζέψει. Κανένας δεν μιλάει για την ανακύκλωσή τους. Κανένας δεν μιλάει για την ταφή τους. Αυτό είναι πράσινη ανάπτυξη. Λοιπόν, Νότιο Ρέθυμνο. Ζήσαμε 4-5 μέρες ό,τι στη Βόρεια Εύβοια. Είναι πάνω από 20.000 στρέμματα η ζημιά, η πρώτη εκτίμηση, και βλέπουμε. Έτσι θα πάμε στον πρωτογενή τομέα. Διότι αν η λύση είναι μόνο το εκενώστε, που σαφώς χρειάζεται να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα, αλλά όπως έλεγε χθες ο κύριος Κοκοτσάκης, και ελπίζω να τον ακούσουμε σήμερα, το εκενώστε είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι προστατεύστε και τις περιουσίες. Και το Όχι. έχουμε αφήσει. Αν πάτε περίπου, αν πάτε και δείτε λίγο στην Βουλγαρία, στη γειτονική μας Βουλγαρία, που πάνω κάτω, δεν μιλάω τόσο πολύ για την Κρήτη, αλλά σε σχέση με την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα, έχει το ίδιο. Ίδια είδη, ίδια φυτικά είδη, περίπου ίδια βλάστηση. Και περίπου ανήκει και στην ίδια ζώνη, να το πω έτσι, κλιματική ζώνη. Το θέμα είναι ότι εκεί ξέρετε πώς έχει σωθεί η Βουλγαρία. Είναι ακριβώς, γιατί το άκουσα εχθές και το έχω σημειώσει και με άρθρο μου εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν βάζουν την ίδια την τοπική κοινωνία να συνεργαστεί, βέβαια όχι με αστικούς πυροσβέστες, με δάστο πυροσβέστες, προκειμένου να λειτουργήσουν στο επίπεδο της πρόληψης και όχι στην αποστεριόρη κατάσβεση της φωτιάς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δηλαδή μου θυμίζει ένα παλιό ανέκδοτο, θα σας το πω κιόλας και δεν λαϊκίζω, γιατί δεν μπορεί να λαϊκίζει ένας πολίτης, λαϊκίζουν συνήθως κυβερνήσεις, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, είναι σαν και αυτό που είναι ένας νεόπλουτος και λέει τώρα, φωνάζει η γυναίκα του και λέει Κωστάκι, Κώστα, λέει, τρέχα εδώ, το παιδί έπεσε από τον μπαλκόνι. Και λέει αυτός δεν πειράζει γλυκιά μου, νεόπλουτος αυτός, κάνουμε άλλο. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ότι εμείς θα πάρουμε πιο πολλά καναντέρ. Τώρα λείπουνε βλέπετε και τα ρωσικά αεροσκάφη, δεν ξέρω τι θα κάνουμε φέτος με τις φωτιές. Λοιπόν, θα πάρουμε πιο πολλά καναντέρ, θα τις σβήσουμε τις φωτιές. Ή μπορούμε να πούμε ότι τι σας νοιάζει αφού τόσοι οι άλλοι θα καούνε. Κοιτάξτε τουλάχιστον να περισσώσετε, να σωθείτε εσείς οι ίδιοι. Και μέσα από αυτό δεν συμμετέχει, δηλαδή εδώ θα μπορούσαν να έχουν γίνει αυτοδιοικητικά προγράμματα με εθελοντές που, αν θέλετε, να έχουν και φορολογικές απαλλαγές, που γνωρίζουν το δάσος γύρω τους, γνωρίζουν τον τόπο τους, γνωρίζουν πώς συμπεριφέρεται, πώς συμπεριφερόταν αυτός σε άλλα, δηλαδή έχουν, αν θέλετε, και την εμπειρία σε άλλες φωτιές κατά το παρελθόν. Εμείς δεν τους βάζουμε αυτό στο παιχνίδι. Βάζουμε μόνο αστικούς πυροσβέστες. Μα είναι το ίδιο πράγμα να σβήνεις μια φωτιά η οποία γεννιέται, η οποία δημιουργείται στην πόλη, σε μια πολυκατοικία, από ότι σε ένα δάσος και εσύ να πηγαίνεις νύχτα εκεί ως πυροσβέστης που δεν ξέρεις καν την περιοχή, πού θα πας? Το πιο πιθανό σενάριο είναι να καείς και εσύ ο ίδιος. Όταν δεν ξέρεις μονοπάτια, δεν ξέρεις στην Βόρεια Εύβοια, και το είδα ότι έγινε και στο Ρέθυμνο, δεν ξέραν οι πυροσβέστες που είναι οι κρονοί να τους συνδέσουν με τις δεξαμενές. Ή οι δεξαμενές ήταν άδειες από νερό.
Καλά, υπήρχαν και άλλα. Ή δεν εφαρμόζαν, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε από το Μάιο να, έχουν, να έχει υπάρξει καταγραφή. Πρώην δασάρχης είπε ότι δεν υπάρχει καμία καταγραφή, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο. Μα ο δασάρχης. Μιλάμε τώρα για δασικές υπηρεσίες, οι οποίες είναι αποψηλωμένες. Μιλάμε για μια πολυνομία. Μιλάμε ουσιαστικά ότι υπάρχει, δηλαδή το περιβάλλοντος αποφασίζει, αλλά ουσιαστικά εφαρμόζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Φέρνουμε τον κύριο Στυλιανίδη, μεγάλη μεταγραφή αυτή, Εγώ παρόμοιες μεταγραφές είχα δει όταν ο Μέση, ας πούμε, πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή ότι αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Δεν πήγε από τα φυτώρια της Μπαρτσελώνα, προέκυψε ο Μέση. Αφήστε το, ατυχές το παράδειγμα. Προσέξτε όμως. Εδώ τώρα τι μιλάμε. Μιλάμε για μια πολυεθνική κυβέρνηση ΑΕ. Δηλαδή να πάρω και έναν από τη Βραζιλία, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, να πάρω και έναν. Δεν είναι Έλλην πολίτης. Και ερχόταν τώρα για να λύσει το πρόβλημα στη Βόρεια Εύβοια. Και ουσιαστικά τι ακούμε, ότι θα έπρεπε, λέει, να έχουμε διάφορα σχέδια τηλεματικής και τηλεπισκόπησης και το να. Μα εδώ δεν έχουμε drones για να φυλάξουμε. Δηλαδή έχουν κατασκευάσει οι Τούρκοι και εμείς δεν αφήνουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια να παράξουν drones προκειμένου να έχουμε τηλεπισκόπηση. Και σύγχρονες μορφές τηλεματικής για να επιθεωρούμε τα δάση μας. Άλλωστε, πόσα μας έμειναν πια. Ξέρετε, το ίδιο έγινε και στην Πάρνηθα, το ίδιο έχει γίνει παντού. Ξέρετε όμως κάτι, κύριε Λυκό, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο, ένα σημαντικό κομμάτι του πρωτογενή τομέα στη Βόρειο Εύβοια και ένα σημαντικό κομμάτι του πρωτογενή τομέα στο νότο του Ρεθύμνου, συν την όποια άλλη μορφή ανάπτυξη θα μπορούσε να έχει η περιοχή εκεί, ήπιας. Την άρτηκαν στον αέρα. Διότι αυτά δεν αντικαθίστανται αύριο το πρωί ό,τι έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί παραδοσιακοί αμπελώνες που μάλιστα είχαν βγάλει και ποικιλίες πάρα πολύ καλές για εινοποίηση με εξαγωγή ως ετικέτα ποιότητας. Πάνε αυτά, χαθήκαν. Ζωικά κεφάλαια. Δεν αναπληρώνονται. Όχι μόνο χαθήκανε. Ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ότι εδώ αναδασωτές και καμένες εκτάσεις επιδέχονται αλλαγής χρήσεων. Το καταλαβαίνετε. Και αυτό μάλιστα μέσω κάποιας απόφασης που είχε λάβει η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας, ως μέλος του ΣΤΕ. Δηλαδή για λόγους στρατηγικής, εθνικής στρατηγικής και εθνικού συμφέροντος, εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις μέσα στα καμένα. Εδώ περάσανε πρόσφατα νόμο. Πέρα από το 4685 του νόμου Χατζηδάκη του περιβαλλοντοκτόνου, όπου μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις στις ζώνες πυρήνας στο Natura 2000. Δηλαδή όταν δεν υπάρχουν κανόνες, κύριε Σαχίνη, να πούνε ότι αυτό κάψω όσες φορές θέλεις. Κάψω, μπορεί να το κάψει, να του κάψει. Δεν πρόκειται να αλλάξει χρήση για τα επόμενα 30 χρόνια. Ποιος θα πάει να το κάψει. Ποιος θα πάει να το κάψει. Όταν όμως εδώ εφαρμόζουμε τροπολογίες από το ΣΤΕ και ξαφνικά μπορούμε εκεί πέρα να κάνουμε να διανύσουμε και δρόμους. Μετά μπορούμε να βάλουμε και υδατοδεξαμενές, να βάλουμε και μια ανεμογεννήτρια, να βάλουμε, αν θέλετε, να περάσουμε και δίκτυα φυσικού αερίου, γιατί πρέπει να προστηρίξουμε αυτό το σύστημα. Τότε για ποιο φυσικό περιβάλλον μιλάμε και για ποια πράσινη ανάπτυξη. Για ποια πράσινη ανάπτυξη. Ξέρετε, μερικές φορές τα ακούω αυτά, τα διαβάζω αυτά και πραγματικά εξανήθαμε. Δεν γίνεται από τη μια να μου λες εσύ πράσινη ανάπτυξη και από την άλλη εσύ να μην προστατεύεις τον λιγοστό φυσικό πλούτο με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα μάλιστα που υπάρχει στην Ευρώπη και ειδικά στην Κρήτη. Λόγω γεωμορφολογίας στην Κρήτη. Την ξέρω πάρα πολύ καλά. Και να μην ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Και μιλάμε για μια περιοχή που είναι γνωστή όχι μόνο για την ποικιλότητα, για το μικροκλίμα της ακριβώς με τους αέριδες. Λόγω γεωμορφολογίας. Μάλιστα, με τους αέριδες. Πέρα τα πετρώματα, θυμάμαι, αν τα λέω κιόλας καλά, για το θυμάμαι, δεν είμαι γεωλόγος, έχουν αναστραφεί για να καταλάβετε. Μάλιστα. Καλά τα. Δηλαδή είναι φοβερό το γεωμορφολογικό περιβάλλον της Κρήτης και γι' αυτό έχει και τόσα ενδυμικά είδη. Έχει πάρα πολλά ενδυμικά είδη. Η Κρήτη. Πάρα πολύ. Είναι ευλογημένος τόπος. Και έρχεσαι τώρα εσύ και τι λες. Θα κρυθεί αναδασωτέ αυτή η περιοχή. Για πόσα χρόνια. Για πόσα χρόνια. Ή ουσιαστικά θα αλλάξει η χρήση γης και θα αρχίσουν να γίνονται διάφορες επεμβάσεις. Που ουσιαστικά θα δημιουργήσουμε μέσα από αυτό ένα τεχνητό περιβάλλον. Ένα artificial περιβάλλον. Πάντως δεν είναι τυχαίο. Η πρώτη δήλωση του εκεί δημάρχου χθες το βράδυ, πέρα από το ότι κατά τη γνώμη του μπορεί να είναι και σχέδιο, είναι αυτή ότι όσο είμαι εγώ, δεν ξέρω, λέει, για μετά, ό,τι και να κάνουν δεν αλλάζει τίποτα από αυτά που υπάρχει εδώ. Άρα όλοι έχουν κατά νου στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους τι μπορεί να παιχτεί. Δεν το λέει μα έτσι. Το έχουν δει, κύριε Σαχίνη, το έχουν δει αυτό. Αυτό γίνεται τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Από το 1990 ουσιαστικά έχει ξεκινήσει, 1998,
αν δεν κάνω λάθος. Που ήταν ο πρώτος νόμος σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μάλιστα τότε ήταν τα φωτοβολταϊκά. Μετά τα αφήσαμε στην άκρη τα φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι πολύ πιο αξιόπιστα, δεδομένου ότι εσύ ξέρεις πότε έχεις κατά τη διάρκεια της ημέρας πότε έχεις ήλιο, πότε περιμένεις να έχεις πάρα πολύ ήλιο δηλαδή, προκειμένου να αποθηκεύσεις ενέργεια αλλά και να τη μεταφέρεις. Ενώ εν αντιθέσει με τις ανεμογεννήτριες δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα. Λέει εδώ ένας ακροατής, ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει στον κύριο Λύκο. Σήμερα που μιλάμε εδώ στη χώρα μας, υπάρχει τεχνολογία που να επιτρέπει την εναλλακτική αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη, η οποία για τους χι λόγους δεν αξιοποιείται? Και αν ναι, έχει ένα παράδειγμα ο κύριος Λύκος? Να σας πω ένα παράδειγμα. Βιομάζα. Θα μπορούσαμε να έχουμε καλλιέργειες με βιομάζα, τις οποίες δεν τις αφήνουν αυτή τη στιγμή. Παραγωγής βιομάζας, δηλαδή βιοενέργεια, βιοντίζελ αν θέλετε. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μην πάτε μακριά. Θα σας πω κάτι. Σε σχέση με τα υδροελεκτρικά. Τα υδροελεκτρικά μέχρι πριν κάποια χρόνια θεωρούνταν ότι δεν είναι άπε. Και αυτή τη στιγμή ξέρετε ποιος έχει φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Πέρα από την Πολωνία που έχει λιγνίτες και την Γαλλία που έχει πυρηνικά. Πιο φθηνή ακόμα. Βόρεια της Σκανδιναβίας, οι οποίοι βασίζονται στα υδροελεκτρικά. Και ξαφνικά τώρα εμείς θυμηθήκαμε τα υδροελεκτρικά. Που είναι τόσο απλό. Τι να σας πω, ότι στην Κρήτη, το θυμάστε και το ξέρετε πολύ καλά, ότι επειδή ακριβώς δεν είχαμε φράγματα, αναγκαζόμουν εγώ ως φοιτητής να έχουμε δεξαμενή, η οποία ήταν ημισκουριασμένη πάνω από το σπίτι όπου έμενα, όπου το νερό ερχόταν ανά δύο μέρες. Αλλά την ίδια στιγμή πουλούσαν στους τουρίστες μπουκαλάκια με νερό. Κάποια στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα πρέπει να υπάρξει μια εθνική στρατηγική. Πρώτα απ' όλα για το περιβάλλον. Δηλαδή, αν η Κρήτη αυτή τη στιγμή, εγώ σας λέω το εξής, κάει ολόκληρη, τι θα πουλάει στους τουρίστες? Πείτε μου, τι θα πουλάει στους τουρίστες? Τίποτα. Αν η Ελλάδα όλη καεί, τι θα πουλάει στους τουρίστες? Τίποτε. Απλά θα υπάρχουν μεμονωμένα περιβάλλοντα, μεμονωμένες φάρμες μεγάλες, σαν να λέμε, όπου θα έρχονται από το εξωτερικό και θα τους λες, εδώ είναι μια γελαδίτσα. Εδώ είναι ένα. Τι να σου πω, ένας σκατζόχυρος, εδώ είναι μια κατσίκα και στο βάθος αχνοφαίνεται μια ανεμογεννήτρια. Αυτό θα πουλάμε. Κύριε Λύκο. Έγινε ένα πείραμα, συγγνώμη ένα λεπτό. Ναι, ναι. Έγινε ένα πείραμα, θέλω να σου το πω αυτό γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικό. Λοιπόν, έγινε ένα πείραμα στη Γαλλία, σε παιδάκια του Δημοτικού. Τι τους λένε, ζωγραφίστε μας ένα ψάρι. Ένα ψάρι. Ξέρετε τι ζωγράφισαν? Ζωγράφισαν το κουτάκι όλο. Με το ψάρι από ηθιοκαλλιέργεια, το κουτί ολόκληρο που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω πει ότι πολύ παλιότερα, 30 χρόνια πίσω, κύριε Λύκο μου, εδώ η Κρήτη Βία αδελφοποιήθηκε με ένα τηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας. Ξέρετε, το έχετε ξανακούσει, σας το έχω πει. Ναι, αυτό, ναι. Μας είπαν να μας στείλετε πλάνα από την Κρήτη. Σκεφτήκαμε εμείς να βάλουμε την Γνωσό, τη Φεστό. Ιστορία, μινοϊκή, το ένα το άλλο, παραδόσεις. Όχι, λέει, θέλουμε μία κάμερα σταθερά 24 ώρες το 24ωρο. Πόση κότα για να το αυγό? Διότι στα σούπερ μάρκετ τα παιδιά εκεί ζωγραφίζαν πριν 30 χρόνια σε σκόνη το αυγό. Καταλάβατε? Ακριβώς. Έχει να κάνει με τις τροφές που λέγαμε προηγουμένως. 3D. 3D τροφές και in vitro παραγωγή κρέατος. Όπου ουσιαστικά, γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι μια πιθανή λύση σε ό,τι αφορά την επιστημιστική επισφάλεια. Αν και κατά τη γνώμη μου, οι τροφές της γης μπορούν να θρέψουν όλο τον πληθυσμό, αλλά δεν μπορείς να το κάνεις αυτό εν μέσω άκρα του νεοφιλελευθερισμού. Όπου ο πλούσιος θέλει να γίνει πλουσιότερος, να τρώει κάθε μέρα αστακό, και ο φτωχός πρέπει να γίνει φτωχότερος ακριβώς επειδή δεν μπορεί να διεκδικήσει και δεν έχει ένα ελάχιστο εξασφαλισμένο επίπεδο διαβίωσης. Αυτό που φωνάζανε παλιά κάποιοι, αν θυμάστε. Δηλαδή ότι σε αυτή τη ζωή τελικά μπορεί να μην είμαστε όλοι τόσο ίσοι, αλλά τουλάχιστον να μας δίνονται κάποιες πρωταρχικές ευκαιρίες. Εδώ τώρα μας θέλουν ακόμα και την τροφή, μας θέλουν ακόμα και το νερό, η ενέργεια. Την ενέργεια, θα πάμε για δελτίο το χειμώνα, αυτό είναι δεδομένο. Θα πάμε για δελτίο, ό,τι και να ακούγεται. Γιατί ξέρετε το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι εμείς δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε αυτή τη στιγμή LNG. Δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε, αυτό είναι δεδομένο. Ό,τι και να κάνουμε. Από όπου και αν πάρουμε, γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι ποσότητες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει και η δυνατότητα παροχέτευσης αυτού. Δεν είναι μόνο δηλαδή αποθήκευση στη Ρεβιθούσα, είναι ότι δεν μπορεί να δοθεί αυτό μέσα από τα υπάρχοντα συστήματα σωληνώσεις και μηχανήματα. Κύριε Λύκο. Μέχρι το 2030
σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να έχουν φυτευτεί 3 δισεκατομμύρια δέντρα. Ο τρόπος φύτευσης είναι πατέντα. Δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την ελληνική φύση. Είναι η δημιουργία στήρων δασών εξαρτώμενων από εταιρείες. Κυρίως ποιες είναι οι εταιρείες αυτές, αν τις θυμάστε, Μπάγκερ και Μοσάντο. Και θα κλείσω και με κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το χρηματιστήριο των ρήπων, όσο μειώνεται η δασική κάλυψη μιας χώρας, τόσο αυξάνονται τα δικαιώματα ρήπων λόγω της καταστροφής των δασών. Άρα είναι βασικός μοχλός εκτείναξης των τιμών ενέργειας. Δείτε τι εισέπραξε η ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, μετατρέπουμε οτιδήποτε που ηγέται, αιγυαλίτιδα ζώνη, αιγυαλός, δάση, σε ομόλογο ή χρηματιστηριακό προϊόν, προκειμένου να πουληθεί στις διεθνείς αγορές. Τελεία και παύλα. Ή αν θέλετε παράγραφος για μια επόμενη συζήτηση. Ακριβώς, με προλάβατε. Άνω τελεία, θα τα ξαναπούμε.